Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον τομέα της υγείας. Φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Ανδρέα Παπακοσταντίνου, αναπληρωτής διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Καλώς ορίσατε στον ΑΛΦΑ. Ευχαριστώ. Πάμε όμως πρώτα στον εκπρόσωπο των ιδιωτικών κλινικών, καθώς είχαν τη συνεδρία τους χθες. Είχαν και τις αποφάσεις τους, τον κύριο Μάρκο Αγαθαγγέλου. Κύριε Αγαθαγγέλου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει και ένα γραφικό με την ουσία της ανακοίνωσής σας. Θα πάμε να το δούμε και να θέλουμε να μας το σχολιάσετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το γραφικό από την ανακοίνωση των ιδιωτικών κλινικών. Ανησυχούμε, καθώς τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουν δοθεί από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας δεν επιτρέπουν το σχηματισμό ολοκληρωμένης εικόνας, επί της οποίας τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια θα λάβουν τις αποφάσεις τους για ένταξη στο ΓΕΣΥ ή όχι. Με τα τωρινά δεδομένα, εικάζουμε ότι θα υπάρξει σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας που παρέχουν ή και στον τερματισμό της λειτουργίας τους. Άρα, κύριε Αγαθαγγέλου, εάν οι ιδιωτικές κλινικές μπουν στο ΓΕΣΥ με τις πληροφορίες όπως τις γνωρίζετε σήμερα, μπορεί να κλείσουν ή και αν δεν κλείσουν θα πρέπει να παρέχουν υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας? Καταρχάς δεν είπα κάτι τέτοιο. Είναι στην ανακοίνωση. Όχι, η ανακοίνωση δεν λέει αυτό. Η ανακοίνωση λέει πρώτα απ' όλα ότι υποστηρίζουμε την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας, το οποίο αν υλοποιηθεί η γραφή, αποτελεί μια σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση στην νεότερη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά της Κυπριακής Ασφαλίσης. Δεύτερον, εκείνο το... Κυρία Αγαθαγγέλου, διαβάζω ξανά από την ανακοίνωση. Μισό λεπτό. Στη βάση της μέχρι σήμερα πληροφόρησης, φαίνεται ότι η ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓΕΣΥ θα οδηγήσει σε σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών υγείας που παρέχουν ή και στον τερματισμό της λειτουργίας τους. Να απαντήσω, κύριε. Να απαντήσω. Εγώ λέω ότι είμαστε έτοιμοι για διάλογο. Αλλά μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουμε τα χέρια μας, δεν μας επιτρέπουν να σκεφτούμε είσοδο στο Γενικό Σχέδιο Υγείας. Αν λάβουμε την υπόψη μας ότι τα δεδομένα που έχουμε τώρα, το 5-10% ή το 20%, θα λάβουμε στο πια υπόψη, το οποίο είναι και ασεκτηρίωτα, τότε αφού μας σκεφτούμε καν να σκεφτούμε είσοδο στο Σχέδιο Υγείας. Είναι ξεκάθαρο. Κύριε Αγαθαγγέλου, επειδή δεν σας ακούμε πάρα πολύ καλά, αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε για να έχουμε να ακούσουμε καθαρά αυτό που μας λέτε. Αν μπορείτε να επαναλάβετε την τελευταία σας κουβέντα. Εγώ λέω ότι είναι ξεκάθαρο σε εμάς ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε εναντίον της κυβέρνησης. Είμαστε έτοιμοι υποστηρικτές και την υγεία. Πρώτο. Δεύτερο. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα και στοιχεία που έχουν παραχωρηθεί στον Παγκύριο Σπίτι των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων μετά τη συνάντηση της 18ης Οκτωβρίου και τις 4 συναντήσεις που είχαμε πανκύρια για να ενημερωθούμε από τον ΟΗ, δεν έχουμε πάρει όλα τα αρχεία εκείνα στοιχεία που να μπορούν να μας βοηθήσουν στο να καθορίσουμε τους προϋπολογισμούς μας και να δώσουμε λύσεις. Διότι το κάθε νοσηλευτήριο έχει μια κόκκινη γραμμή. Έτσι δεν είναι? Άρα συνεπώς, μη έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία, δεν μπορούμε να πούμε ότι ενταστόμαστε στο σχέδιο υγείας ή όχι. Μπορεί να έχει διατυπωθεί κάπως διαφορετικά, αλλά η ουσία είναι αυτή. Δεν ερχόμαστε να πούμε ούτε κανένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο αρνήθηκε να συζητήσει. Όλοι είναι παρόν. Να συζητήσουν με απόλυτο σεβασμό πάνω από όλα πρώτα του μάρου. Άρα, κύριε Αγαθαγγέλου, αυτό που θέλετε τώρα είναι διευκρινήσεις για το καθεστώς που θα διέπει την είσοδο των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Σωστό? Σωστό, ναι. Ωραία. Και αν μπορείτε να μας πείτε αν υπάρχουν ιδιωτικά νοσηλευτήρια που ακόμη και χωρίς αυτές τις διευκρινήσεις νιώθουν ότι δεν θέλουν να μπουν στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Στη χθεσινή μας συνάντηση ήταν παρόντα όλα τα μεγάλα νοσηλευτήρια, τα μεσαία και τα μικρά. Μηδενός εξαιρουμένου. Όλοι είναι υπέρ της ανακοίνωσης αυτής. Και όλοι πιστεύουν ότι αν δεν έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, δεν μπορούμε να σχηματίσουμε ιδέα για το αν θα μπούμε στο σχέδιο υγείας. Πόσα είναι αυτά τα νοσηλευτήρια στο σύνολό τους? Στο σύνολο τα πανκύπρατα νοσηλευτήρια είναι 73 τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ενώ το κράτος διαθέτει 8. Ωραία. Να σας πούμε ότι πολλές φορές από τον πίσω όταν έρχονται εδώ μας λένε ξέρουμε 5 μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια
που ή το σκέφτονται ή έχουν πάρει την απόφαση τους ότι δεν θα μπουν στο ΓΕΣΥ. Εγώ πιστεύω ότι είναι ευθύνη, γιατί σκέφτεται κάποιος ή ότι αρνητικά ιδιωτικά δεν τη φέρουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Τη φέρουν εκείνοι που προβάλλουν τα αιτήματα. Όταν έρχεται κάποιος ολοκληρωμένα, τότε θα πάρει και την ουσία πάντα. Μέχρι τη στιγμή κανένα νοσηλευτήριο δεν πήρε καμιά απάντηση. Άρα, εσείς πλέον θέλετε διάλογο με τον ΟΑΗ και δεν υπάρχει κανένα μέλος σας που να δηλώνει δεν μπαίνω στο ΓΕΣΥ. Επίσημα κανένα μέλος. Χθες είχαμε τη συνάντησή μας, κανένα μέλος. Επ' αυτού έχουμε γνωρίσει και ειδική επιτροπή, η οποία θα επιληφθεί των θεμάτων διαλόγου και συζήτηση μαζί με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Καθαγγέλου, που μας τα ξεκαθαρίσατε αυτά τα ζητήματα. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στην Νάσια Ιωάννου, κυρίες και κύριοι, που παρακολούθησε τη συνάντηση του Υπουργού Υγείας με την Κοινωνική Συμμαχία για το ΓΕΣΥ. Νάσια, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα. Ο Υπουργός ουσιαστικά κληθείς να απαντήσει για αυτές τις ανησυχίες. Παίρνω πάσα από τον κύριο Γαθαγγέλου. Ανέφερε ότι και το Υπουργείο Υγείας αλλά και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας είναι εδώ για να διαβουλευτεί με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο των συνθήκων ένταξης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων σε καθεστώς ΓΕΣΥ. Την ίδια ώρα να πούμε ότι κληθείς να απαντήσει και για το υπόμνημα το οποίο θα αποσταλεί και στον Υπουργό Οικονομικών καθώς και στον ίδιο με αντισταθμιστικά μέτρα για να αποφευχθεί ο αθέμητος ανταγωνισμός. Δήλωσε ότι και για αυτό το θέμα είναι πρόθυμος να δει τα μέτρα τα οποία προτείνουν και να συζητήσει μαζί τους. Ωραία, έχουμε και άλλα δύο μέτωπα. Το πρώτο είναι ότι οι γιατροί ζητούν και ιδιωτική ιατρική μαζί με το ΓΕΣΥ και σε αυτό αντιδρούν οι οργανωμένοι ασθενείς. Έτσι ακριβώς, Ανδρέα, γιατί με αντιλαμβάνεσαι ότι με αυτό το αίτημα των γιατρών, όπου θα εξυπηρετούν και τους δικαιούχους του Γενικού Συστήματος Υγείας καθώς και τους πολίτες που μπορούν να πληρώσουν, δημιουργούνται ασθενείς δύο ταχυτήτων. Κάτι που βεβαίως προκάλεσε την αντίδραση των ασθενών και μάλιστα ο Μάριος Κουλούμας, ο πρόεδρος, ανέφερε και τη λέξη γεσούθκια, ότι θα δημιουργηθούν τα γεσούθκια, ότι δηλαδή δεν θα δίνουν τόση σημασία στους δικαιούχους του Γενικού Συστήματος Υγείας, ιδιώτες γιατροί, με αυτή την εισήγησή τους. Ωραία, άρα έχουμε δει ιδιωτικά νοσηλευτήρια να ζητούν διευκρινήσεις, να στέλνουν υπόμνημα σε Υπουργό Υγείας και Υπουργό Οικονομικών. Βλέπουμε αυτό το θέμα με την ιδιωτική ιατρική. Για οτιδήποτε νεότερο, Νάσια, παρεμβαίνεις και μας ενημερώνεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχομαι κοντά σας, κύριε Παπακουσταντίνου. Να αρχίσουμε, νομίζω, από αυτό που θέτουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Λένε και αυτοί, είμαστε υπέρ του σχεδίου υγείας, θέλουμε να μπούμε, αλλά δεν έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας. Το ένα είναι αν ισχύει αυτό, ότι δεν έχουν όλα τα δεδομένα μπροστά τους. Και γιατί? Κύριε Δημήτρη, σχεδόν δεν θα διαφωνούσα τίποτε με τον κύριο Μάρκο Αγαθαγγέλου, τον πρόεδρο των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, παρά το διότι έχει τοποθετηθεί ότι είναι υπέρ της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας. Θέλουν ενημέρωση και θα την έχουν την ενημέρωση. Τους έχουμε καλέσει, έχει γίνει η πρώτη ενημέρωση, τους έχουμε δώσει παραδείγματα πώς θα αμείβονται εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας. Τους είπαμε, αυξήστε την κωδικοποίησή σας, τους δίνουμε όλα τα εργαλεία για να κωδικοποιήσουν την εργασία τους, ώστε μετά, χρησιμοποιώντας την τιμή μονάδας που έχουμε καθορίσει, θα μπορούν να δουν σε περιβάλλον Γενικού Συστήματος Υγείας, αν κάνουν ακριβώς την ίδια ενεργασία, πόσα θα παίρνουν. Δηλαδή, εναπόκειται σε αυτούς και μάλιστα η κωδικοποίηση αυτή, εμείς την επιχορηγούμε. Και σήμερα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια έχουν κωδικοποίηση μόνο γύρω στο 25%. Θα έπρεπε να ήταν στο 100% για να είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή. Είναι με δική τους ευθύνη που δεν είναι έτοιμοι. Τι είναι αυτό που πρέπει να κωδικοποιήσουν και έχει μείνει μέχρι το 25%? Δώστε μας ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Όλη η εργασία που γίνεται σήμερα, μάλιστα, στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια και στα δημόσια νοσηλευτήρια, ζητήσαμε να κωδικοποιείται όπως θα κωδικοποιείται σε περιβάλλον ΓΕΣΥ. Δηλαδή υπάρχουν επίσημοι κωδικοί, παρά να κάνουμε. Δηλαδή γίνεται μια χείριση τυφλού. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο κωδικό. Στο Γενικό Σύστημα Υγείας θα υπάρχει ένα κωδικό. Τους λέμε, χρησιμοποιήστε αυτούς τους κωδικούς για να μπορέσουμε επακριβώς να καταγραφεί όλη η εργασία που κάνετε,
να σας δώσουμε το πώς θα αμείβουμε την κάθε, τον κάθε συγκεκριμένη εργασία. Και άρα να ξέρετε, τι... άρα να ξέρετε πώς θα πάρετε. Άρα τα ερωτήματα τους είναι πώς αμείβεται η κάθε πράξη που κάνουν στο... για να μπορέσουν να... να υπολογίσουν τα ιδιοσύμβουλα. Ως οικονομολόγος σας απαντώ, δεν θα κάνω εγώ την εργασία τους. Αυτοί θα πρέπει να κάνουν τη δική τους εργασία. Αλλά το λογικό είναι για να δουν πόσο εισόδημα τελικά, πόσο συνολικό εισόδημα θα έχουν, για να αφαιρέσουν μετά τα εξώδους και να δουν αν είναι οικονομικά βιώσιμοι. Θα πρέπει να δουν πρώτα πόση δουλειά κάνουμε με αυτή την κωδικοποίηση τη συγκεκριμένη, τι θα μας δίνει ο οργανισμός, οπότε θα έχουμε αυτά τα έσοδα. Ωραία. Το άλλο θέμα που βάζουν κάτω είναι τα αντισταθμιστικά μέτρα. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι κάποια φορολογικά, ας το πούμε, κίνητρα, γιατί λένε το κράτος σας στηρίζει τα δημόσια νοσηλευτήρια για μια πενταετία, είτε είναι σε ελλείμματα είτε άλλος πώς. Εκεί τι γίνεται? Το έχουν ζητήσει. Είναι ένα θέμα που το χειρίζεται αποκλειστικά ο Υπουργός Υγείας και όχι ο Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας. Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό, ο Υπουργός είχε μάλιστα πει ότι έχει εδώ και 3-4 μήνες τους ζητήσει προτάσεις και δεν είχαν υποβάλει οι ίδιοι προτάσεις. Θεωρώ ότι όμως τώρα θα επισπευθεί αυτή η διαδικασία, θα υποβάλουν τις προτάσεις τους και θα εξεταστούν. Άρα από τη μια κρίνη η κωδικοποίηση των πράξεών τους για να ξέρουν και πόσα δίνει ο ΑΗ και να μπορούν να κάνουν τα μαθηματικά τους. Και από την άλλη, αφού θέλουν αντισταθμιστικά μέτρα, ας κάνουν τις εισηγήσεις τους για να τα δούμε. Φεύγει τώρα το υπόμνημα. Λέμε, ακριβώς. Να δούμε τι θα βγει και εκεί. Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα. Ναι. Επιτρέψτε μου. Αυτή τη στιγμή οι εθνικές δαπάνες υγείας είναι στο 1,2 δισεκατομμύρια. Κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Το επιβεβαιώνει και η στατιστική υπηρεσία, το επιβεβαιώνουν και οι αναλογιστικές μελέτες, το επιβεβαιώνουν όλοι. Αυτό το 1,2 δις, εκτός από τα 200 εκατομμύρια που είναι υπηρεσίες εκτός Γενικού Συστήματος Υγείας, τα υπόλοιπα θα μπουν στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι λεφτά σήμερα είναι στον τομέα της υγείας, εμείς θα το επιστρέψουμε πίσω. Δεν είναι δυνατόν να ισχυριζόμαστε όλοι ότι δεν θα είμαστε οικονομικά βιώσιμοι. Κάτι δεν πάει καλά. Προφανώς αυτό που δεν πάει καλά είναι αυτά που δεν δηλώνουμε και είμαστε οικονομικά βιώσιμοι σήμερα, έξω από καθεστώς υγείας. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το 1,2 δισεκατομμύρια είναι και τα αδήλωτα. Διότι ο τρόπος που υπολογίζεται είναι από τη στατιστική υπηρεσία που γίνεται, είναι με ερωτηματολόγια. Δεν ρωτούμε τους παρόχους πόσα δηλώνει στο φόρο εισοδήματος. Δηλώνει τον ασθενή, του λέει αυτόν τον μήνα πόσα πλήρωσες. Ο ασθενής δεν έχει κανένα λόγο να αποκρύψει ότι έχω πληρώσει τόσα λεφτά, ανεξάρτητα πόσα έχει δηλώσει ο πάροχος. Και γίνονται διάφορες στατιστικές μελέτες, έρευνες, και αυτές επιβεβαιώνονται από την Eurostat. Δεν είναι τυχαίες έρευνες. Νομίζω να φύγουμε από αυτό το κεφάλαιο και πάμε κάπου αλλού. Τις τελευταίες μέρες έχει ανοίξει μια συζήτηση για τους παιδιάτρους. Και ύστερα θα πάμε να δούμε και την ιδιωτική ιατρική και όλα τα συναφή. Πόσους παιδιάτρους χρειάζεστε εσείς για να δουλέψει το σύστημα? Οι παιδίατροι που ο αριθμός των παιδιάτρων που χρειάζεται είναι γύρω στους 130 παιδιάτρους για να δουλέψει φυσιολογικά και ικανοποιητικά το σύστημα. Μάλιστα. Στο θεωρητικό θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αφού το μέγιστο που μπορεί να εράψει κάποιος παιδίατρος είναι 2.500, αν διαιρέσει τις 170.000 που είναι οι δικαιούχοι είναι τα παιδιά, τότε μπορεί να καταλήξει στον αριθμό 70. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι το σύστημα θα ήταν πάρα πολύ πιεσμένο και δεν είναι τέτοιο σύστημα που θέλουμε να κάνουμε, αλλά θέλουμε ένα σύστημα που ο ασθενής, ο δικαιούχος μας, να έχει την επιλογή. Οπότε ένας λογικός αριθμός θα είναι το 130, όμως εμείς ευελπιστούμε ότι όλοι οι παιδιάτροι θα εγγραφούν στο σύστημα. Μ' αρέσει που ήρθατε προετοιμασμένος για αυτό το θέμα, γιατί το συζητάμε από χθες. Αλλά να σας πω κάτι. Είναι μεγάλη απόκληση να λέμε μπορεί να δουλέψει και με 70, αλλά ο λογικός αριθμός είναι το 130, γιατί σας πω κάτι. Δεν γράφτηκαν ούτε 70, χάσαμε και από το δημόσιο, δεν μας βγαίνει ο αριθμός. Θα πάμε να αλλάξουμε τον νόμο, να κάνουμε τις διαιρέσεις και να μας βγαίνει και με 30 και με 40 και με 50. Άρα πρέπει να βάλουμε κάπου το όριο ότι θέλουμε τόσους. Ο αριθμός, συμφωνώ μαζί σας, απλώς να διευκρινίσω ότι ο αριθμός των 2.500 οροφή δεν είναι τυχαίος αριθμός. Δηλαδή το 2.500 δεν μπορεί να γίνει 4.000 απλώς επειδή το σκεφτήκαμε. Ούτε και 3 νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Θα ήταν πολύ δύσκολο. Διότι αν σκεφτούμε, πείτε ότι πάμε με το 70, το σενάριο των 70 παιδιάτρων, που να έχει ο καθένας από 2.500 παιδιά. 2.500 παιδιά. Πόσες φορές το χρόνο θα επισκεφθεί μέσω όρο ένα παιδί τον παιδιάτρο? 3 με 4 φορές. Και να πούμε από 20 λεπτά επίσκεψη. Και πόσες εργάσιμες έχει ο χρόνος? Βάλουμε 220-250.
200, ας πάρουμε το 250, που είναι πιο στρογγυλά. Άρα μας βγαίνει ότι πρέπει... Αυτό σημαίνει ότι θα 13... πρέπει να βλέπει 40 παιδιά την ημέρα. Από 20 λεπτά, 13 ώρες την ημέρα. 13 ώρες. Άρα... Χωρίς να απαντήσει τηλέφωνα, χωρίς να απαντήσει σε ηλεκτρονικά μηνύματα, χωρίς τίποτε. Είναι διότι, και το λέω αυτό διότι υπήρχε και παλαιότερα αίτημα το 2.500 να καταργηθεί. Θέλουμε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες. Δεν θα παρέχουμε υπηρεσίες των 5 λεπτών. Και δεν είναι και μόνο αυτό. Ήμουνα και χθες με το φίλο μας, τον Μιχάλη τον Αντωνίου, το Γενικό Διευθυντή ΣΟΕΒ, και μου λέει: ωραία, πάμε με 70 παιδιάτρους. Και τι θα γίνει άμα συμπληρωθούν τη ΠΑΦΟΥ οι παιδίατροι με τα παιδιά και κρεμούν άλλα παιδιά. Πού θα τους στείλουμε, θα τους στείλουμε Λάρνακα, θα τους στείλουμε Λεμεσό, θα τους στείλουμε ένα γραφτού Λευκοσία. Μπαίνουν και άλλα ερωτήματα μέσα. Θα τους πρόξουμε σε αυτούς που δεν θα είναι στο σχέδιο. Εντάξει. Μπαίνουν και άλλα ερωτήματα. Είναι δικαιούχοι όμως και θα σου πούν θέλω τον παιδιάτρο μου. Ειδικά στους παιδιάτρους, ο αριθμός αναλογικά με τους δείκτες της Ευρώπης, έχουμε μεγάλον αριθμό παιδιάτρων. Συνεπώς, το Γενικό Σύστημα Υγείας, θα έλεγα ότι το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολλούς και όχι λίγους. Και δεν θα θέλαμε να ξεκινήσουμε ένα σύστημα υγείας που θα έχουμε 70 παιδιάτρους απλώς για να πούμε ότι ξεκινήσαμε ένα σύστημα υγείας. Θέλουμε να και γι' αυτόν και η πρόταση του Οργανισμού Ασφάλειας Υγείας είναι τέτοια που θεωρούμε ότι είναι πολύ λογική, έχει πολλά πλεονεκτήματα. Όταν τα αντιληφθούν οι παιδιάτροι, θα δείτε ότι θα υπάρχει μαζική συμμετοχή. Ωραία. Θέλω να δούμε και κάτι άλλο μαζί για να το σχολιάσουμε. Σημειώνω όμως, σημειώνω ότι επειδή το θέμα καταλήγει στις αμοιβές, η πρόταση του οργανισμού είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Ο οργανισμός έχει προτείνει τέτοιον προϋπολογισμό, ώστε ο κάθε παιδίατρος κατά μέσον όρο θα παίρνει 110.000 ευρώ. Κατά μέσον όρο. Δηλαδή, τι σημαίνει μέσον όρο? Σημαίνει, αν ράψει τα 850 παιδιά που του αναλογούν, θα πάρει 110.000. Αν ράψει 2.500, θα πάρει πάνω από 200.000. Αν ράψει 50 άτομα, φυσικά και τα λεφτά που θα πάρει θα είναι πολύ πιο λίγα. Ωραία. Θέλω να πάω να δούμε ένα γραφικό που έχουμε ετοιμάσει σε σχέση με τους αριθμούς των παιδιάτρων πάνω στη συζήτηση που κάνουμε. Λοιπόν, οι παιδίατροι μέλη της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου και μας τα έλεγε χθες ο γραμματέας τους, ο κ. Μιχάλης Αναστασιάδης, είναι 286. Έκαναν μεταξύ τους, όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος, ένα ερωτηματολόγιο εν είδη δημοσκόπησης και οι 138 είπαν δεν μπαίνουν στο ΓΕΣΥ. Εγγεγραμμένοι που έχουν αφιπηρετήσει γύρω στους 40 και μας απομένουν 108. Μεταξύ των οποίων είναι, μέσα σε όλους αυτούς είναι και οι 80 του δημοσίου. Το ερώτημα μας το έχετε απαντήσει. Πόσοι παιδίατροι χρειάζονται, μας είπατε, ένας λογικός αριθμός είναι 130. Και τώρα το ερώτημα είναι αν νιώθετε αισιόδοξοι ως Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ότι θα το έχουμε. Και βάζουμε αυτή τη συζήτηση γιατί θα σας πω. Ακούει ο κόσμος το 70, ακούει το 100, ακούει το 130 και λέει αυτοί είναι οι άνθρωποι που το σχεδίασαν και μου λένε ότι είναι για το καλό και θα δουλέψει και πρέπει να μπούμε. Και πρέπει να δώσουμε κάποιες ξεκάθαρες απαντήσεις, για να ξέρουμε σε ποια βάση συζητά. Κύριε Δημήτρη, δεν θα ήθελα να σχολιάσω αυτές τις στατιστικές για το απλό λόγο. Με όλον το σέβασμο και προς τον γιατρό, τον κύριο Αναστασιάδη, που είναι ο πρόεδρος της Παιδιατρικής. Αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν 6 μήνες πριν την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Τα δεδομένα αλλάσουν καθημερινώς. Είμαστε σε διαβούλευση. Αφού η διαβούλευση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, είναι δυνατόν να πάρουμε κάποια στοιχεία πριν να τελειώσει η διαβούλευση και να πούμε αυτά τα στοιχεία είναι αξιόπιστα για να κρίνουμε πόση θα είναι η συμμετοχή των παιδιάτρων, τότε τι κάνουμε τη διαβούλευση. Άρα, εσείς λέτε ότι από αυτούς που λένε σήμερα όχι, μπορεί μετά, άμα δουν να μπαίνει ο ένας μετά τον άλλο, να αλλάξουν γνώμη. Πολύ πιθανώς. Αλλά αφού είμαστε σε μια διαβούλευση, εμείς τους έχουμε καλέσει, ο Υπουργός μας έχει καλέσει, εμείς είπαμε να κάτσουμε σε ένα τραπέζι. Έχουμε από τα 5 αιτήματα που έχει βάλει ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, τα 3 τα έχουμε ανοίξει για να τα συζητήσουμε. Συνεπώς, αφού τα θεωρούν σημαντικά και εμείς τα έχουμε ανοίξει, πολύ πιθανώς οι αποφάσεις που θα πάρθουν εκεί σε εκείνο το τραπέζι να επηρεάσουν και αυτά τα στατιστικά. Ωραία. Θέλω να πάμε να δούμε και ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει με τρεις διαφορετικές δηλώσεις για τον αριθμό των παιδιάτρων, απλά για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, στις οποίες δηλώσεις προστίθεται και το δικό σας, ο λογικός αριθμός είναι το 130. Πόσοι πρέπει να εγγράφουν στην πρώτη φάση για να είστε ικανοποιημένοι? Έχουμε βάλει ένα όριο? Γύρω στους, όσον αφορά τους παιδιάτρους, γύρω στους 100. Έχουμε αυτή τη στιγμή 290 ή 270 παιδιάτρους. Το σύστημα μπορεί να δουλέψει με βάση τους αριθμούς με 120 ή 130. Πόσους παιδιάτρους τελικά μπορεί να λειτουργήσει το ΓΕΣΥ? Έχουμε 175.000 παιδιά όσον αφορά στους παιδιάτρους. Και αν ο καθένας εγγράψει από 2.500 ασθενείς, σημαίνει ότι με 70 περίπου γιατρούς
μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. 70, 100, 120, 130, ναι, το λογικό κρατάμε το σημερινό. Για να δουλέψει το σύστημα με ένα βιώσιμο τρόπο. Μου, έχει σημασία το πώς τα έχετε δείξει. Πολύ καλά τα έχετε δείξει. Απλώς η συνάδελφος όταν έχει πει το 70, είπε, εξήγησε ότι αν διαιρέσουμε τις 2.500 που είναι το μέγιστο αριθμό που μπορεί να γράψουν οι παιδιάτροι και τα παιδιά, τότε θεωρητικά θα μπορούσε να ήταν και 70. Το χειρότερο αλλά σενάριο δηλαδή. Το χειρότερο, το οποίο φυσικά και δεν είναι και πολύ λειτουργικό. Δεν είναι. Γιατί λέμε 13 ώρες την ημέρα, το κάναμε την πράξη. Από εκεί και πέρα βλέπετε και ο Υπουργός και ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής είπαν από 100, 120, εγώ σήμερα έχω πει 130, δεν υπάρχει ένας αριθμός που θα πούμε επακριβώς είναι στο 130 και το 131 είναι σωστό και το 129 είναι λάθος. Είναι κάπου εκεί τα γενικά. Αλλάζουμε το θέμα μας για να πάμε στην ιδιωτική ιατρική μαζί με το ΓΕΣΥ. Πάμε στον κύριο Αρμεύτη να μας πει γιατί το ζητάνε οι γιατροί. Κύριε Αρμεύτη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Σας έχουμε καθημερινά πλέον στην εκπομπή. Πείτε μας, ιδιωτική ιατρική μαζί με το ΓΕΣΥ. Γιατί αυτό? Καταρχήν φαίνεται ότι δεν έχουν αντιληφθεί, και δεν το λέω κακοπιστά, λέω ότι δεν έχουν αντιληφθεί το αίτημα μας, διότι έχω ακούσει ότι δικαιούνται οι γιατροί ιδιωτικά να κάνουν οδοντιατρική, αισθητική χειρουργική και εξωσωματικές γονιμοποιήσεις. Αν είναι αυτή η τοποθέτηση στο αίτημα των γιατρών για ιδιωτική ιατρική, τότε λυπάμαι, αλλά έχουμε πρόβλημα συνεννόηση. Γι' αυτό σας έχουμε εδώ, για να εξηγήσετε τι εννοείτε. Άστε τι λένε που δεν ισχύει. Πείτε μας εσείς ως εκπρόσωπος των γιατρών, τι εννοείτε όταν λέτε ιδιωτική ιατρική στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ. Όπως σήμερα, οποιοδήποτε πολίτης του κράτους έχει ιδιωτική ασφάλεια, να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει την ιδιωτική του ασφάλεια, είτε για να νοσηλευτεί σε ένα νοσηλευτήριο, είτε να χειρουργηθεί από έναν οποιοδήποτε χειρουργό, παρακάπτοντας τη διαδικασία του ΓΕΣΥ, χωρίς να χρεωθεί το ΓΕΣΥ. Ποιον ενοχλεί το γεγονός ότι ένας πολίτης, που είναι δικαίωμα του πολίτη, βάσει της Ευρωπαϊκού Χάρτη των Δικαιωμάτων των Ασθενών για πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαψη και δεν μπορεί κανένας να το απαγορεύσει. Η υφιστάμενη νομοθεσία του ΓΕΣΥ το απαγορεύει. Οπότε για να το συζητήσουμε, η προϋπόθεση για να το συζητηθεί αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Γκρίζες ζώνες, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία να μας λένε η μισή γίνεται, η άλλη μισή δεν μας ενοχλεί, αλλά η ουσία να είναι ότι ο νόμος το απαγορεύει. Αυτό που λένε οι ασθενείς όμως, κύριε Αρμεύτη, ότι άμα κάνουμε αυτό το πράγμα θα δημιουργήσουμε ασθενείς δύο ταχυτήτου. Και αυτό το απορρίψουμε. Θα εξετάζουν οι γιατροί αυτούς που πληρώνουν έξτρα στην ιδιωτική ιατρική. Σήμερα που εξετάζουμε τους πάντες και οι μισοί έρχονται με μια ασφάλεια, οι άλλοι μισοί έρχονται με ένα ταμείο της έκτης ΠΕΟ που καλύπτει το 50% και πιο κάτω. Δεν τους εξετάζουμε. Αν αύριο ένας γιατρός στο ΓΕΣΥ έχει μια λίστα αναμονής από ασθενείς, τότε ο ασθενής θα επιλέξει ή θα περιμένει ή θα πάει σε κάποιον άλλο γιατρό. Και το ερώτημα αυτό καταρρίπτεται, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο ΓΕΣΥ όλοι οι ασθενείς και όλα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Αν δεν γίνει αυτό, ένας μεγάλος αριθμός γιατρών θα μείνει εκτός και ένας μεγάλος αριθμός μεγάλων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, όπως δείχνουν τα πράγματα, όπως τα λέγαμε τόσα χρόνια και δεν μας άκουγε κανένας, μάλλον θα μείνουν εκτός. Άρα, ποιον ενοχλεί το γεγονός, προτιμούν να μείνουν κάποιοι γιατροί εκτός ή να μπουν όλοι οι γιατροί και σε τελική ανάλυση να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ο ιδιωτικός τομέας είναι συμβαλλόμενος με τον ΟΑΗ, δεν είναι υπάλληλος του ΟΑΗ. Δεν μας πληρώνει ούτε κοινωνικές ασφαλίσεις, ούτε σύνταξη, ούτε φάβα. Άρα, ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα στη χώρα που ζούμε να ασκήσει την ιατρική σωστά και με τον τρόπο που θέλει, όπως την ασκεί σήμερα. Κάποιοι γιατροί σήμερα λένε ότι εγώ δεν δέχομαι αυτή την ασφάλεια. Δεν είναι απαγορευτικό. Άρα εσείς λέτε να μπορείτε να εξετάζετε και ιδιωτικά, ενώ είστε ταυτόχρονα και συμβαλλόμενοι με το ΓΕΣΥ. Θα είμαστε συμβαλλόμενοι, όχι υπάλληλοι. Αυτό μπορεί να το απαιτήσει ο ΑΗ από τους γιατρούς του δημοσίου. Δεν μπορεί να το απαιτήσει από τον ιδιωτικό τομέα.
Μπορούμε, δηλαδή, δεν έχουμε υπαλληλικηθεί διαφορετικά. Θα έπρεπε το κράτος να έρθει να αγοράσει όλα τα ιατρία και όλα τα νοσηλευτήρια με τα χρέη του ιδιωτικού τομέα και να τα εντάξει σε ένα κρατικό γεσί. Ωραία. Νομίζω είναι καθαρή θέση σας, κύριε Αρμεύτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε, κύριε Κωνσταντίνου. Για να καταλάβουμε όμως, γιατί αφέθηκε να νοηθεί αυτές τις ώρες ότι ο ΑΗ το βλέπει θετικά. Είναι ευνοϊκό μάτι ή ελάτε να το συζητήσουμε το θέμα της ιδιωτικής ιατρικής στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Καταρχήν, ο κύριος Αρμεύτης, έχετε δει και τώρα, κάνει δηλώσεις για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Πριν 20 λεπτά είχαμε τον πρόεδρο των ιδιωτικών νοσηλευτήριων και δεν μας είπαν αυτά. Δηλαδή, κάνει ισχυρισμούς τους οποίους ούτε αρμόδιος δεν είναι. Το είπα και στον κύριο Καθαγγέλη ότι από τον πεις μας λένε αυτό το είπετε, και του μας είπε φέρτε τους να δώσουμε απάντηση. Απλώς για να μην μιλούμε για άλλους. Ωραία. Ναι. Δεύτερο, έχει δίκιο ο κύριος Αρμεύτης. Το έχω ξαναπεί. Συμφωνούμε απόλυτα. Πότε το έχω ξαναπεί? Πριν την ψήφιση του νόμου. Τι έγινε? Έγινε ολόκληρο σάλος. Αναστατώθηκε ολόκληρο το σύστημα, ο τομέας της υγείας. Αναγκάστηκε η κυβέρνηση να πει, ρε παιδί μου, ας εξετάσουμε, διότι φώναζα για μειχτό σύστημα, να το εξετάσουμε. Ποιος το εξέτασε? Όχι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επαναλαμβάνω, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η μελέτη είναι στο site του Υπουργείου Υγείας, ο καθένας μπορεί να δει. Τι μας είπα? Αυτό το μειχτό σύστημα που έλεγα για αυτές τις χρεώσεις, είπα, παιδιά, χάσαμε ένα χρόνο εντωμεταξύ για να το εξεταστεί αυτό, όλο αυτό. Τι είπε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, θυμάστε? Είπε ότι δεν υπάρχει καν αυτό το σύστημα. Δεν υπάρχει μειχτό σύστημα. Και μετά από αυτό, η κυβέρνηση και τα κόμματα ήταν ξεκάθαροι ότι εξαντλήσαμε τις συζητήσεις για αυτές και τις αναλύσεις και τις μελέτες και ότι πάμε με αυτό το ενιαίο σύστημα. Άρα δεν πάμε. Τον ασφαλιστικό. Οπότε αυτά που λέει ο κύριος Αρμεύτης έχουν συζητηθεί πολλάκι. Mm-hmm. Τώρα, ας δούμε και την ουσία. Μαζί με το ΓΕΣΥ, πώς το βλέπει ο ΑΗ αυτό? Να δούμε και την ουσία. Εμείς έχουμε πει στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο ότι ένα από τα θέματα που έχουν ζητήσει, που είναι ιδιωτική, η άσκηση της ιδιωτικής εντός του ΓΕΣΥ, να έρθουν στο τραπέζι να το συζητήσουμε. Και λέει ο κύριος Αρμεύτης, μα φαίνεται δεν καταλάβαν τι εννοούμε. Και αυτόν τους καλεί ο Υπουργός να έρθουν σε αυτόν το τραπέζι να συζητήσουμε, να μας εξηγήσουν επακριβώς τι θέλουν. Αλλά σας λέω, εάν είναι να κάνουμε δύο κατηγοριών δικαιούχους, μπράβο, το απορρίπτουμε από την πρώτη στιγμή. Άρα, ελάτε να μας πείτε τι εννοείτε με την ιδιωτική ιατρική στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ, για να σας ακούσουμε και να σας πούμε αν γίνεται ή πόσο από αυτό γίνεται. Ακριβώς, πόσο μπορούμε να δεχτούμε. Αλλά αυτό που λένε οι ασθενείς έχει βάση. Μην μας πάσετε τώρα στα γεσούθια και σε αυτούς που θα πληρώνουν και έχουν τη δυνατότητα. Έχετε δίκιο. Να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο για το. Διότι ο κύριος Αρμεύτης σχολίασε ότι μα είναι δικαίωμα του ασθενή. Δικαίωμα του τι, να πληρώνει επιπλέον. Δηλαδή είναι σαν να λέμε, είναι δικαίωμα του θύματος να του ασκείται η βία από το θήτη. Δεν έχει κανένα λογικό συμπατριώτη μας, ο οποίος σήμερα εδέχθηκε να καταβάλει εισφορές για το Γενικό Σύστημα Υγείας και να λέει, τι ωραία, ας πληρώσω και κάτι επιπλέον. Δεν θα το κάνει αυτό. Εκείνο που θα κάνει όμως, αν νιώσει ότι αν δεν πληρώσω, θα κάνω ένα μήνα να με δει ο γιατρός. Αν πληρώσω, θα με δει σήμερα. Αν δεν πληρώσω, θα μου λέει ο γιατρός να σου βάλω κινέζικα. Αν πληρώσεις 2.000, να σου βάλω τα γερμανικά. Έχει τον τρόπο να σε κάνει να πληρώσεις. Έχει πολλούς τρόπους και αυτός είναι ο φόβος. Και δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Όμως, ίσως να υπάρχουν σε κάποιες ελεγχόμενες περιπτώσεις που θα μπορούσε ο οργανισμός να το εξετάσει και γι' αυτό λέμε ας έρθουν στο τραπέζι να τα δούμε, να τα μελετήσουμε και αν δεν αλλοιώνει τη βασική φιλοσοφία του Γενικού Συστήματος Υγείας, η οποία είναι η ισότιμη πρόσβαση, τότε πολύ εκτός. Ένα παράδειγμα που μπορούμε να το συζητήσουμε. Κοιτάξτε, για να είμαστε δίκαιοι και με τον ιατρικό κόσμο. Οι γιατροί μας θέλουμε ναι να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες, θέλουμε να εργάζονται, αλλά θέλουμε και να ξεκουράζονται για να μπορούν να αποδώσουν. Δεν μπορεί, διότι ίσως και επικοινωνιακά το χειριστήκαμε λάθος. Για να είμαστε δίκαιοι με τον ιατρικό κόσμο. Εμείς είχαμε πει ότι δεν θα καθοριστούν ωράρια για τους γιατρούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι 24 ώρες το 24ωρο. Αν ο κύριος Κημήτρης θέλει η ώρα 11 τη νύχτα, το βράδυ, να τους πάρει τηλέφωνο, θα είναι πάντοτε εκεί. Πρέπει να βρούμε κάποιες ρυθμίσεις που θα διασφαλιστεί ότι και αυτοί θα ξεκουράζονται.
Οπότε, σε αυτά τα πλαίσια θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, ίσως σε κάποιες ώρες, να μπορούν να εξασκήσουν την ιδιωτική ιατρική. Όμως, επιτρέψετε μου, χωρίς να θέλω να αποφύγω την ερώτηση, θα ήταν σωστό να συζητήσουμε πρώτα με τον Πανκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, να μην κάνουμε δημοσία διαβούλευση, να συζητήσουμε και όταν συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστως να έρθουμε εδώ και θα σας πούμε επακριβώς τι θα προτείνουμε. Ωραία, εγώ σας βάζω μια προσωπική έτσι, απορία και κλείνουμε με αυτό. Εάν μπορώ να εξετάσω ότι. Γιατί από ό,τι φαίνεται κυρίως είναι το θέμα των αμοιβών, είτε μιλάμε για κλινικές, είτε μιλάμε για γιατρούς. Στα λεφτά καταλήγει όλη η συζήτηση. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αντί να πάμε να δούμε το θέμα της ιδιωτικής ιατρικής που μπορεί να μας ξεφύγει στο πώς το βάζουμε κάτω. Αν υπάρχει το ενδεχόμενο αύξηση στον αμοιβό που να ικανοποιεί ως ένα σημείο και τους γιατρούς και να κλείνει εκεί, παρά να πάω να πειράξω το θέμα ασθενής, τι είναι δικαιούχοι και με ποιο τρόπο, ενδεχομένως να είναι καλύτερο εκείνο το σενάριο, κύριε Κωνσταντίου. Φυσικά εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι, ας πούμε, αλλά σας το βάζω για προβληματισμό. Να ακούσουμε την άποψή σας. Όχι ενδεχομένως. Είμαι κάθετος. Είναι πολύ καλύτερο. Δεν συγκρίνονται τα δύο. Διότι εδώ εσείς λέτε απλώς να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, αλλά να διασφαλιστούν οι βασικές αρχές του Γενικού Συστήματος Υγείας. Και όλα λέμε να αυξηθεί ενώ μέσα στο σημείο που αντέχει το σύνολο. Αυτό θα έλεγα. Ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι στα λογικά πλαίσια. Είμαστε όλοι, λειτουργούμε όλοι σε μία οικονομία. Όπως είναι πολύ σημαντικός ο γιατρός, είναι σημαντικός και ο νομικός, και ο δικηγόρος και ο δημοσιογράφος. Σωστό. Γιατί χωρίς τη δημοσιογραφία δεν έχουμε τηλεόραση, δεν έχουμε ραδιόφωνο, δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν σημαίνει ότι ο κ. Κημήτρης σημαίνει προβάλλει ένα αίτημα παράλογο. Θα κινηθεί στα λογικά πλαίσια της οικονομίας. Είδα αλλιώς, αν όλοι ζητούμε να κεφαλαιοποιήσουμε δυσανάλογα κέρδη, θα επιστρέψουμε στο 2013. Όταν θα τρώμε περισσότερα από αυτά που παράγει η οικονομία, θα καταλήξουμε στο 2013. Για να αυξηθούν τον προϋπολογισμό, δεν πρέπει όμως να αυξηθούν και οι εισφορές. Δεν θα είναι επακολούθο. Όχι. Έχετε δίκιο, εάν θα πάμε σε μεγάλες αλλαγές του προϋπολογισμού, δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια. Ναι, θα έπρεπε να αλλάξουν οι εισφορές. Επειδή ξέρουμε και εργοδότες φωνάζουν για τις εισφορές, αλλά ίσως μεταγγελιστούν στον κόσμο και πάλι. Έχετε απολύτω δίκιο. Πρέπει να δούμε την ισορροπία του συστήματος. Δεν είναι μόνο οι γιατροί που φωνάζουν και οι εισφορείς ότι είναι ψηλές εισφορές. Mm-hmm. Φωνάζουν οι δικαιούχοι ότι θέλουν υπηρεσίες. Οπότε ο καθένας, ναι, μεν έχουμε όλοι κοινό όραμα, αλλά ο καθένας έχει και συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν μπορεί να βλέπουμε μόνο τη μια πλευρά αύξηση των προϋπολογισμών. Ποιος θα καταβάλει σε εσά. Άρα, αν δεν μιλάμε για αύξηση προϋπολογισμών, γιατί έχει και ο Γιώργος αυτό βάζει, και λέμε για αύξηση αμοιβών στο πλαίσιο του υπάρχοντος προϋπολογισμού, υπάρχει το περιθώριο μέσα από μια ανακατανομή κονδυλίων, πιστεύετε? Εκείνο που πιστεύω είναι ότι εάν αντιληφθούν ο ιατρικός κόσμος και με κάποιες διαβεβαιώσεις που μπορούμε να δώσουμε, τον τρόπο που θα αμείβονται και πώς θα αμείβονται, θεωρώ ότι είναι στα πολύ λογικά πλαίσια. Τώρα, εάν υπάρχουν μικρά περιθώρια μέσα από μια ανακατανομή, όπως έχει πει και ο Υπουργός Υγείας, ή παρακολουθώντας την οικονομία, όπως αυξάνεται η μεγαλώνει η οικονομία, αν έχουμε κάποια μικρά περιθώρια, αυτά είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε με τον ιατρικό κόσμο. Όμως πρέπει να έρθει ο Πανκύπριος Ιατρικός Σύλλογος να τα συζητήσουμε. Δεν γίνεται από τηλεόραση τέτοια συζήτηση. Σωστό. Αλλά επιτρέψετε. Ναι, και κλείνουμε με αυτό. Επιτρέψετε. Όταν λέμε από το 7% να πάμε στο 10% σε εθνικές δαπάνες υγείας, μα αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για 600 εκατομμύρια. Καταρχήν, είναι λαθασμένη τοποθέτηση. Έχει καμιά σοβαρή επιχείρηση που λέει ο στόχος μου είναι να αυξήσω το κόστος μου? Είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λένε. Θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Εκείνο που έπρεπε να λέμε είναι: έχουμε αυτήν την ποιότητα και θέλουμε να πάμε σε αυτήν την ποιότητα. Έχουμε αυτήν την ποσότητα με υπηρεσιών και θέλουμε να πάμε σε αυτήν την ποσότητα. Όχι να λέμε είμαστε στο 7% και θέλουμε να πάμε στο 10%. Είναι κατόρθωμα. Η Αμερική στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο 17%. Ξέρετε πόσους ανασφάλιστους έχει? 5 εκατομμύρια. Είναι από τα χειρότερα συστήματα στον κόσμο. Δηλαδή ο δείχτης δεν είναι να αυξήσουμε τις δαπάνες. Είναι εντελώς λαθασμένα που τοποθετείτε. Όμως έχετε δίκιο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο γενικός δείκτης είναι στο 10%. Ναι, είναι στο 10%. Υπάρχουν όμως κάποιες ιδιαιτερότητες. Στην Ευρώπη έχουν την έρευνα. Είναι γύρω στο 2%. Στην Ευρώπη έχουν τη μακροχρόνια φροντίδα υγείας. Εμείς δεν τα έχουμε αυτά. Και εμείς, η γύραση του πληθυσμού, που είναι ένας σημαντικός παράγοντας που αυξάνει τις δαπάνες υγείας,
Στην Κύπρο είμαστε στο 15%, δηλαδή τα άτομα που είναι άνω των 65 ετών είναι στο 15% του πληθυσμού. Στην Ευρώπη είναι στο 20%. Δηλαδή εκεί που είναι αυτή σήμερα, εμείς θα πάμε σε 20 χρόνια. Συνεπώς, δεν μπορεί να πούμε ναι, φυσικά και βλέπουμε τους δείχτες και φυσικά διαρωτούμαστε γιατί έχουμε απόκληση. Αλλά δεν μπορούμε να τους υιοθετούμε ώστε να μην συμβαίνει τίποτε. Δηλαδή, κλείνω. Αν θα πάρουμε τον ευρωπαϊκό μέσο για όλα τα θέματα, δεν χρειάζεται να έχουμε ούτε υπουργικό συμβούλιο, ούτε υπουργό, ούτε πρόεδρο, ούτε στρατηγικές. Θα τραβούμε τον μέσο όρο και θα λέμε τουρισμός μέσος όρος, υγεία μέσος όρος. Δεν είναι πολιτικές αυτές. Παίρνεις εις βάθος ανάλυση και βλέπεις τι μπορεί να δουλέψει στο δικό σου το μοντέλο. Και τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Σωστό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ουσιαστική και ωραία η συζήτησή μας σήμερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, πάμε.